αυλιά της Γενικής Συνέλευσης άνοιξε. Παγκοσμίοι ηγέτες παρελάβουν και ξεδιπλώνουν οράματα και στόχους σε έναν κόσμο που μαστίζεται από πολέμους και βάφεται με αίμα. Έναν κόσμο που ο Γκανί Μαλμουφτά αρνείται να αποδεχθεί. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο της νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών. Ένα παιδί 22 ετών από το Κατάρ, εκγενετής ανάπηρο, που ανέβηκε στο βήμα περπατώντας με τα χέρια και που με όπλο του την καρδιά κατόρθωσε να καθυλώσει την Ηφίλιο. As I look around the room, I don't see anyone else like me. It is my destiny to be born with disability. I chose to accept it. But sadly, there is no choice for children where wars and conflicts cause unnecessary injuries and lifelong disabilities. Με λόγια ατόφια και απευθυνόμενος στους αρχηγούς κρατών, όχι ως ηγέτες αλλά ως γονείς, ο Γκανίμ ζήτησε αυτό που σήμερα φαντάζει αδύνατο. Ειρήνη. It is in our hands to stop this global trend of violences in Gaza and around the world. We must end the suffering today. Πιο αγωνιώδης από ποτέ και η εκκλήση του Αντώνιου Γκουτέρες που δεν έκρυψε τον τρόμο του για την εφιαλτική τροπή που παίρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon. We should all be alarmed by the escalation. Cannot afford Lebanon to become another Gaza. Κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα εδώ και τώρα αξίωσε και ο Τζο Μπάιντεν που προσφώνησε για τελευταία φορά τη Γενική Συνέλευση. Now is the time for the parties to finalize its terms. Bring the hostages home and secure security for Israel and Gaza free of Hamas grip. Και όμως εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αφού χαρακτήρισε τη Γάζα ως το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου, κατακεράβνωσε τον Βενιαμίν Νετανιάχου, τον σύγχρονο γενοκτόνο, όπως είπε Χίτλερ. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.